7ο Margot Film Festival ολοκληρώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης με την απονομή των βραβείων. Το τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είχε οριστεί να είναι η αξέχαστη Ζωή Λάσκαρη και το τιμητικό αυτό βραβείο παρέλαβαν ο σύζυγος και η κόρη της. 7 διοργανώσεις μετρά το Argo Film Festival κατά κόσμων Bollywood που εμπνεύστηκε και στηρίζει ο παραγωγός Τέρι Ντούγκας. Στον κινηματογράφο Αχίλιον στο Βόλο πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής βραβείων. Η ταινία «Η Ρουτίνα» του Δημήτρη Άντζους έφυγε με το τρίτο βραβείο. Το «Stonefish» του Βασίλη Ματιάκη με το δεύτερο. Και το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην ταινία «Γκλαμπρά» των Πίτερ Ράντο και Αλέξανδρο Κλιμόπουλου. Τα βραβεία απένιμαν η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Μάνος Γαβράς. Το φεστιβάλ κάθε χρόνο τιμά μια προσωπικότητα που έχει συνδεθεί στενά με τον κινηματογράφο. Ο Κώστας Μπουτσάς, η Μάρθα Καραγιάννη, η Δέσποινα Στυλιανοπούλου, ο Γιάννης Βόγλης, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν οι προσωπικότητες που μέχρι σήμερα έχουν τιμηθεί με βραβείο καριέρας. Το πρόσωπο που είχε επιλεχθεί φέτος ήταν η Ζωή Λάσκαρη, που λίγο καιρό νωρίτερα είχε φύγει από τη ζωή. Η κόρη της, Μαρία Ελένη Λικουρέζου, και ο σύζυγός της, Αλέξανδρος Λικουρέζος, παρέλαβαν το βραβείο καριέρας. Το καλλιτεχνικό αποτύπωμα αυτών των βραβευμένων προσωπικότητων πλέον κοσμεί και το χώρο διεξαγωγής των βραβείων. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε.